να κατέβουμε εδώ 25 μέτρα από το κάτω του πατέρα. Αυτοψία στο πολύπαθο έργο του κάθε του οδικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά στο τμήμα Αγία Βαρβάρα από Μαρμά, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρυθμό υλοποίησης του, πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών. Ο Γιώργος Δέδες διαπίστωσε επιτάχυση εργασιών από τον εργολάβο, με τον ίδιο να εκφράζει την ικανοποίησή του και την πρόοδο των εργασιών. Η εικόνα αρχίζει να μας ικανοποιεί. Όπως είδατε και εσείς στη μικρή περιοδία που κάναμε, 21 ερπιστριοφόρα, χώρια τα άλλα βαριά μηχανήματα, βρίσκονται ήδη στο εργοτάξιο, ενώ έχουν αρχίσει πια να υπάρχουν δύο βάργες, και πρωινή και απογευματινή, ενώ η δουλειά επεκτείνεται και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν μετά την επίσκεψη του Υπουργού του Χρήστου Σπίτζη στην Αθήνα και τα οποία παρακολουθούμε ανελιπώς τόσο εμείς όσο και οι υπηρεσίες μας, η εικόνα αρχίζει να μας ικανοποιεί. Το Υπουργείο είναι δίπλα μας. Έχει κατανοήσει, έχει δει τα προβλήματα πλέον ακριβώς που υπάρχουν. Θεωρώ ότι μετά και τη σημερινή συνάντηση τα πράγματα θα μπουν σε ένα καλό δρόμο και θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το έργο πριν την ημερομηνία τέλος Μαρτίου 2019. Ο Γιώργος Δέδες ενημερώθηκε και τα αγκάθια που υπάρχουν γύρω από τις κατολιστήσεις σε τρία σημεία του έργου, αλλά και για την Αχίλιο Πτέρνα, η οποία αφορά την κατασκευή του στόμιου εξόδου της Σύραγγας. Η κατασκευή της γέφυρας όντως θα ολοκληρωθεί. Υπολείπεται το δύσκολο κομμάτι της σύνδεσης της γέφυρας με το στόμιο εξόδου της Σύραγγας, η οποία θα είναι έτοιμη στις αρχές της ερχόμενης χρονιάς του 2019. Είναι το δυσκολότερο κομμάτι του έργου. Ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα τεχνικά προβλήματα των καταλυστήσεων, τα οποία επιλύσαμε και επιλύουμε. Την επίσκεψή μας σήμερα τη συνοδεύει, την ακολουθεί και ειδικός γεωτεχνικός μελετητής εκ των καλύτερων που υπάρχουν στη χώρα, ώστε να έχουμε το τελικό πόρισμα για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Ο ίδιος έλαβε τη διαβεβαίωση από τον εργολάβο ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πριν το Μάρτιο του 2019, διότι στην αντίθετη περίπτωση, όπως είναι γνωστό, η χώρα μας θα κληθεί να επιστρέψει 71 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μία επίσπευση, μία επιτάχυνση από την πλευρά του εργολάβου, ο οποίος έχει ενστερνιστεί τους στόχους για την παράδοση του έργου και σε αυτόν τον κοινό στόχο καταβάλουμε όλοι το μάξιμο των δυνατοτήτων μας, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εδραιώνεται η πεποίθηση ότι είναι εφικτός και ότι πράγματι τέλος του Μάρτη το έργο θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Επιτέλους άρχισε το έργο να φαίνεται. Άρχισε να φαίνεται η δουλειά των δύο τελευταίων χρόνων και αυτό μας δίνει δύναμη και σίγουρα αισιοδοξία και ελπίδα ότι ο δρόμος, αυτός ο πολύπαθος δρόμος, θα τελειώσει στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Για τις εξελίξεις υπήρξε αντίδραση από την Όδη Ηρακλείου. Όταν επί δύο χρόνια επισημέναμε την ολιγορία και τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης, μας έλεγαν ότι ασκούσαμε στήρα αντιπολίτευση. Όταν τονίζαμε τις προθεσμίες και τον κίνδυνο απένταξης, μας έλεγαν ότι κινδυνολογούσαμε. Τώρα λοιπόν που το έργο βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού και οι υπηρεσίες τρέχουν να προλάβουν τη μάχη με τον χρόνο, τι έχει να πει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου? Τσίπρα περιμέναμε, Σπίρτζης εμφανίστηκε. Ο κύριος Σπίρτζης έδινε ραντεβού και έκανε δηλώσεις, ο κύριος Δέδες έρχεται, όλο και χαμηλότερα. Την ίδια ώρα ο Φώτης Καζάσης εξέφρασε τη λύπη του για το θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στο νέο δρόμο της Μεσαράς, μέσα στο τούνελ, μετά τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με τρακτέρ. Συνέπεια να χάσει ζωή του ο Νίκος Μητρόπουλος, οδηγός μοτοσικλέτας και πατέρας ενός παιδιού. Κάτι πάρα πολύ λυπηρό το οποίο έχει συμβεί. Να πούμε ότι αυτός ο δρόμος, το κομμάτι αυτό, παρόλο που έχει κατασκευαστεί, έχει περιοθεί η κατασκευή του, δεν έχει δοθεί σε χρήση. Υπήρχε η σήμανση, υπήρχαν οι σταθερές κατασκευές, οι οποίες όμως δυστυχώς από τους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να αγνοούν τους κινδύνους και τη σχετική σήμανση για απαγόρευση της κυκλοφορίας. Θα γίνει κάποια σύσκεψη σίγουρα και με την αστυνομία και με τον Δήμο στην περιοχή.